Τα τρία ρόδια. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα άντρα και μια γυναίκα και είχαν τρεις γιους, τρία παλικάρια. Είχαν και μια ροδιά στον κήπο του που έβγαζε κάθε χρόνο τρία μεγάλα κατακόκκινα ρόδια. Εκείνη τη χρονιά ήταν πιο μεγάλα και πιο κόκκινα από τι άλλε και ο πατέρα του ήταν όλο χαρά. Ένα πρωί λοιπόν, είπε του μεγάλου του γιου. «Να πα τη νύχτα να φυλάξεις τη ροδιά μας, γιατί τα ρόδια μας ορίμασαν και είναι φόβος να μας τα κλέψουν». «Καλά, πατέρα», είπε αυτός και πήγε να φυλάξει τη ροδιά. Τον πήρε όμως ο ύπνος καθώς ήταν εξαπλωμένος και το πρωί που σηκώθηκε, τι να δει. Το ένα ρόδι έλειπε. Ο πατέρας του σαν τόδε θύμωσε πολύ. «Δεν είσαι για τίποτα» είπε στο μεγάλο. «Τούτη τη νύχτα θα φυλάξει ο δεύτερος». Όταν νύχτωσε λοιπόν, πήγε ο δεύτερος γιος να φυλάξει τη ροδιά. Σε λίγο όμως νύσταξε και όπως ήταν ξαπλωμένος, τον πήρε ο ύπνος. Το πρωί που σηκώθηκε, τι να δει. Έλειπε και το δεύτερο ρόδι. «Δυστυχία μου», μου είπε τότε. «Σαν το δύο πατέρας μου, θα θυμώσει και θα τα βάλει μαζί μου». Και αληθινά, εκείνος θύμωσε πολύ και τον είπε άχρηστο και έβαλε τον τρίτο του γιο να φυλάξει το άλλο βράδυ. Σαν νύχτωσε, ο τρίτος πήγε κάτω από τη ροδιά και κάθισε σταυροπόδι. «Δεν θα ξαπλωθώ», είπε μέσα του. «Και δεν θα με πάρει ο ύπνος. Έτσι, αν έρθει κανένας κλέφτης, θα τον δω». Περίμενε, περίμενε κάμποση ώρα και έξαφνα του φάνηκε πως άκουσε κάποιο τρίξιμο. Κοιτάζει καλά και βλέπει μια αναλεπού να βγαίνει από κάτι κλαδιά και να έρχεται κατά τη ροδιά. Σαν έφτασε κάτω από το τρίτο ρόδι, σήκωσε το κεφάλι της και ετοιμάστηκε να το κόψει. «Α, φώναξε το παιδί και ξεπετάχτηκε από τη θέση του. «Συ λοιπόν έρχεσαι και μας κόβεις τα ρόδια. Στάσου να δεις!» Και αρπάζει ένα ξύλο και τρέχει απάνω της τρέχει και αλεπού να φύγει, όχι γρήγορα όμως, παρά τόσο που να προφταίνει το παιδί να έρχεται πίσω της. Και μονάχα όταν έφτανε το ξύλο του στην ουρά της, έδινε ένα πίδημα και βρισκόταν μακρύτερα. Και μια-μια γύριζε και τον κοίταζε σαν να του λέγε «Έρχω πίσω μου». Το παιδί ξέχασα να σας πω πως τον έλεγαν αυγερινό. Σάστησε με το φερσιμό της. Γι' αυτό την ακολούθησε κάμποση ώρα. Σε μια στιγμή αλε, λοιπόν, που σταμάτησε, τον κοίταξε και είπε «Άσε το ξύλο σου Αυγερινέ και έλα κοντά μου». Ο Αυγερινός σάστησε ακόμα πιο πολύ. «Τι θέλεις» της είπε. «Κάτσε και θα το μάθεις». Και έκατσε σε μια πέτρα. Έκατσε και το παιδί δίπλα της. «Άκουσε», του λέει Αλεπού, «θυμάσαι τη βασιλοπούλα μας που χάθηκε μαζί με την παραμάνα της μια μέρα που βγήκαν περίπατο στην εξοχή». «Θυμάμαι», λέει το παιδί. «Μάθε λοιπόν πως δεν χάθηκε, παρά την άρπαξε μια μάγισσα και την έκλεισε σε έναν ψηλό πύργο και μένα με μεταμόρφωσε σε αλεπού. Που, γιατί εγώ είμαι η παραμάνα της. «Τι λες», είπε το παιδί. «Αυτό που σου λέω και σαν έκανε αλεπού μ' άφησε ελεύθερη στο δάσος γιατί δεν φοβόταν πια τίποτα από μένα». Εγώ όμω έσπαζα το κεφάλι μου πως να σώσω την κυρά μου. Και έβγαινα από το δάσο και γύριζα εδώ και εκεί. Είδα τότε τα ρόδια τη ροδιά σα και άκουσα τον πατέρα σου να λέει στο μεγάλο σου αδελφό να μείνει έξω να τα φυλάξει. Και είπα να έρθω τάχα για να τα κλέψω. Πραγματικά όμω για να με κυνηγήσει ο αδελφό σου και εγώ να κάτσω να του τα πω όλα. Αυτός όμως κοιμήθηκε κάτω από τη ροδιά και δεν με είδε. Ύστερα ξανάρθα την άλλη βραδιά, μα ούτε ο δεύτερος αδελφός σου με είδε, γιατί κοιμήθηκε κι αυτός. Ξανάρθα τότε, απόψε το βράδυ και σε πέτυχα. Αν θέλεις λοιπόν να γλιτώσεις τη βασιλοπούλα από τη μάγισσα, έλα μαζί μου να σε πάω στο πύργο και να σε βοηθήσω να πεις μέσα να την πάρει. Έρχομαι, είπε ο γερινός. Κίνησαν λοιπόν για τον πύργο της μάγισσας και περπάτησαν όλη τη νύχτα και την άλλη μέρα και άλλες μέρες και νύχτες ακόμα, ώσπου έφτασαν σε ένα ψηλό βουνό που στην κορφή του ήταν ένας ψηλός πύργος και δίπλα του ένα κυπαρίσι. «Εδώ είναι κλεισμένη η βασιλοπούλα μας», είπε η Αλεπού. «Ανέβα να την ελευθερώσεις». «Και πώς θα ανέβω», ρώτησε το παιδί. «Δεν βλέπω ούτε παράθυρο ούτε πόρτα». «Έχει ένα παραθυράκι ψηλά», είπε η Αλεπού. «Μα είναι μικρό και δεν φαίνεται. Ανέβα στο κυπαρίσι, πήδησε μέσα και πάρτινε γρήγορα γιατί σε λίγη ώρα θα φτάσουν η μάγισσα και ο άντρας της και αν σε βρουν αλίμονός. Το παιδί ανέβηκε στο κυπαρίσι ως την κορυφή και πήδησε στο παράθυρο. Είδε τότε μέσα στον πύργο μια κοπέλα όμορφη σαν τα κρύα νερά τόσο όμορφη που δεν έβαζε νους ανθρώπου ξέχασε τότε και τη μάγισσα και την αλεπού και την κοίταζε σαν μαγεμένος. Η βασιλοπούλα τάχασε που τον είδε. «Ποιος είσαι» ρώτησε. «Και πώς ήρθες εδώ» «Ήρθα να σε πάρω και να σε πάω στον πατέρα σου» «Αλήθεια λες» έκαμε ολόχαρη η κοπέλα. «Αλήθεια κυρά μου, η παραμάνα σου με έφερε» Άρχισαν τότε να κουβεντιάζουν η βασιλοπούλα του ιστορούσε τα βασανά της δύο χρόνια κλειδωτά μέσα σε εκείνο τον πύργο και αυτός της έλεγε πώς βρήκε την Αλεπού και πώς τον οδήγησε ως εκεί. Κουβένγιαζαν χαρούμενοι και οι δυο και ξέχασαν όλα τα άλλα, ώσπου ξαφνικά ακούνε μια βοή και ένα κακό σαν να τραντάχτηκε ολόκληρο το βουνό από τα θέμελά του. «Δυστυχία μου!» Έκαμε τότε η βασιλοπούλα. Έρχονται και αν σε βρουν εδώ είσαι χαμένος. Πού να πάω, είπε τρομαγμένος ο αυγερινός. Όπου και να πας θα σε βρουν. Στάσου, κάτι έμαθα κι εγώ από μάγια εδώ που βρίσκομαι. Θα σου δώσω ένα μπάτσο και θα σε κάμω πορτοκάλι. Του δίνει λοιπόν μια μπάτσα και τον κάνει πορτοκάλι. Και άρχισε να το παίζει στα χέρια της. Εκείνη τη στιγμή πηδάει η μάγισσα και πίσω της ο άντρα της από το παράθυρο. Χωρίς να πει τίποτα, αρχίζει να μυρίζει δυνατά με τα ρουθούνια της. <συμάξι> 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 Λέει άγρια. «Άνθρωπος μου μυρίζει εδώ». <πούνε> «Πού να βρεθεί κυρά μου ο άνθρωπος», <συμάξι> είπε η βασιλοπούλα. Μα η μάγισσα δεν τη έδωκε απόκριση, παρά να κοιτάζει γύρω τριγύρω, ώσπου τα μάτια της πέσανε στο πορτοκάλι. «Πού το βρήκε το πορτοκάλι» της λέει άγρια. «Το πήρα από το καλάθι κυρά μου». «Δεν είχε» «Είχε ακόμα ένα, το τελευταίο». «Αχ αυτό το πορτοκάλι» κάνει η μάγισσα, το αρπάζει και δίνει μια και το καταπίνει. Βάζει τότε τα κλάματα η βασιλοπούλα. «Αχ, η κακομήρα, ένα πορτοκαλάκι είχα όλο κι όλο και έπαιζα και πέρναγα την ώρα μου εδώ που είμαι κλεισμένη και μου το πήρες κι αυτό. Αχ, δυστυχία μου η άμυρη». Ο άντρας της μάγισας τη λυπήθηκε. «Ε, καλά σου λέει», είπε. «Δώστες πάλι το πορτοκάλι». Η μάγισσα δεν ήθελε να ακούσει τίποτα, μα Πε πέσω, ο άντρα τη και η Βασιλοπούλα την κατάφεραν και βγάζει θυμωμένη το πορτοκάλι. λέει το άντρα τη, θα δεί τι θα πάθουμε που γέρασε και δεν έβαλε γνώση. Μα τότε θα είναι αργά. Η Βασιλοπούλα πήρε χαρούμενη το πορτοκάλι, το πλυνε καλά, το σκούπισε και δεν τάφισε από τα χέρια τη. Το άλλο πρωί, Μόλι έφυγαν οι μάγισσα με τον άντρα τη, δίνει μια μπάτσα στο πορτοκάλι και αυτό ξαναγίνεται ο Αβγειρινό. Άρχισαν τότε και κουβέντιαζαν. Και οι κουβέντε του δεν σώνονταν, ώσπου άκουσαν τη Βοή και κατάλαβαν πω έρχεται το αντρόγινο. Κάνε με πάλι πορτοκάλι, λέει το παιδί. Όχι, του λέει. Γλίτωσε μια φορά, μα τη δεύτερη δεν γλιτώνει. Και του δίνει μια μπάτσα, τον κάνει δαχτυλίθρα και τη φοράει στο δάχτυλό τη. Να σου και η μάγισσα με τον άντρα τη. Μόλι πάτησε, έπαιξε άγρια τα ρουθούνια τη κάμποσε φορέ και ύστερα είπε: Άνθρωπο μου μυρίζει. Τι λε, κυρά μου, έκανε η Βασιλοπούλα. Πού να βρεθεί ο άνθρωπο εδώ. Η μάγισσα άρχισε να κοιτάζει γύρω τη, ώσπου τα μάτια τη σταμάτησαν στη δαχτυλίθρα. Την αρπάζει τότε, τη δίνει μια και την καταπίνει. Βάζει η βασιλοπούλα τις φωνές και τα κλάματα. «Αχ, δυστυχία μου η κακομοίρα, Μια δαχτυλίθρα είχα και έραβα και πέρναγε η ώρα μου, κλεισμένη που είμαι εδώ μέσα και μου την πήρε κι αυτή!» Ο άντρας της τη λυπήθηκε. «Ε, καλά σου λέει το κορίτσι, δώσ' της πίσω τη δαχτυλίθρα της!» «Αχ, <σκουτόγερη> κουτόγερη!» λέει η μάγισσα. Μοναχέ εγώ ξέρω τι είναι του τη δαχτυλίθρα. Εδώ σε τη δαχτυλίθρα, ξανά γέρο. Τη φοβάσαι από μια δαχτυλίθρα εσύ τέτοια μάγισσα. Πε, πε, την κατάφερε και έβγαλε τη δαχτυλίθρα. Η Βασιλοπούλα την έπλυνε, τη σκούπισε και τη φόρεσε στο δάχτυλό τη και δεν την έβγαλε καθόλου από εκεί. Την άλλη μέρα τα ίδια οι νέοι ξεχάστηκαν με την κουβέντα τους, ώσπου άκουσαν τη βουή. Τότε η βασιλοπούλα έδωσε στον ευγερινό μια μπάτσα και τον έκανε βελόνα και άρχισε και κένταγε. Η μάγισσα, καθώς είδε τη βελόνα, την άρπαξε και την κατάπιε, μα ο άντρα της και η βασιλοπούλα την κατάφεραν να τη δώσει πίσω. Και όταν ξανάφυγαν οι μάγοι από τον πύργο το άλλο πρωί, η βασιλοπούλα έδωσε μια μπάτσα της βελόνας και την ξανάκαμε άνθρωπο. Τώρα πρέπει να βιαστούμε να φύγουμε, είπε ο Αυγερινό. Και να αφήσουμε τι κουβέντε. Ναι, είπε η Βασιλοπούλα. Πρωτήτερα όμω θα λείψουμε με ασβέστη όλα τα πράγματα του σπιτιού, γιατί όταν έρθει η μάγισσα και δεν με έβρει, θα τα ρωτήσει. Και αυτά θα τη τα πούνε όλα, γιατί είναι μαγεμένα και μιλάνε. Πήραν λοιπόν ασβέστη και βούρτσες και άρχισαν να σβεστώνουν τα πράγματα του σπιτιού. Κρεβάτια, καρέκλες, πιάτα, ποτήρια, όλα. Έφτασαν και σε ένα μικρό σπασμένο τσουκαλάκι σε μια γωνιά. «Τούτο ας τα αφήσουμε», είπε η Βασιλοπούλα. «Είναι σπασμένο και δεν θα μιλήσει... και ύστερα δεν μας παίρνει ώρα... γιατί όπου και να είναι, θα φτάσουνε. Πάμε». Και πήρε τα αποχτενίδια της και μια πλάκα σαπούνι μαζί της. Ο Αυγερινός τη σήκωσε στα χέρια του, πήδησε στο κυπαρίσι, κατέβηκαν κάτω και άρχισαν να τρέχουν με όλη τους τη δύναμη. Έτρεξαν, έτρεξαν κάμποση ώρα, ώσπου κατέβηκαν το βουνό και έφτασαν σε ένα λαγκάδι. «Σωθήκαμε», είπε το παιδί. Μα η βασιλοπούλα κούνησε το κεφάλι της. «Όχι», είπε, «την ξέρω καλά τη μάγισα. Θα κάνει ό,τι της περνάει για να μας πιάσει». Μόνο ας τρέχουμε όσο μπορούμε. Και αληθινά η μάγισσα, μόλις έφτασε στον πύργο και δεν βρήκε τη βασιλοπούλα, λύσαξε από το κακό της. «Βλέπεις παλιό γερέτη μου κάνες», είπε στον άντρα της και έτρεξε στο κρεβάτι. «Κρεβάτι μου», το ρώτησε. «Πού είναι η βασιλοπούλα». Μα εκείνο ήταν ασβεστωμένο και δεν μίλησε. Πήγε τότε στο τραπέζι. «Τραπέζι μου», το ρώτησε. Πού είναι η βασιλοπούλα» Μα ούτε και το τραπέζι μίλησε «Αχ, τη σκύλα» φρίαξε η Μάγισσα «Να την είχα στα χέρια μου» Και άρχισε να ρωτάει μανιασμένη τις καρέκλες, τις κασέλες, τα ντουλάπια Μα κανένα τους δεν της αποκρίθηκε Πήγε τότε και στην κουζίνα «Πιάτα μου, πιατοθήκη μου, πού είναι η βασιλοπούλα» Δεν της αποκρίθηκαν ούτε αυτά. Ετοιμάστηκε τότε να ρωτήσει την πινακωτή, όταν άκουσε μια φωνίτσα από την άκρη του τζακιού που ήταν πεταγμένο το τσουκαλάκι. «Κυρά, η βασιλοπούλα έφυγε μαζί με ένα παλικάρι που ήρθε και την πήρε». «Πότε ήρθε το παλικάρι» ρώτησε αφρισμένη η μάγισσα. «Είναι τρεις μέρες εδώ», το δες και του λόγου σου και το πιασε στα χέρια σου. Το πορτοκάλι και η δαχτυλίδα και η βελόνα ήταν το παλικάρι. Ακούτα τα παλιό φώναξε η μάγισσα. «Αν μ' άφηνε το πορτοκάλι, τώρα η βασιλοπούλα θα ήταν εδώ». Τι να πει ο γέρος. Μιλιά. Τρέχκα τώρα να τους πιάσεις και να μου τους φέρεις εδώ ξανά πει η μάγισσα. «Και κάνε γρήγορα όσο μπορείς! Περιμένω!» «Καλά», είπε ο γέρος και έφυγε. Η βασιλοπούλα με τον αυγερινό έτρεχαν με όλη τους τη δύναμη, ώσπου σε μια στιγμή λέει η βασιλοπούλα. «Για κοίταξε πίσω σου, βλέπεις τίποτα!» Κοιτάζει ο αυγερινό και λέει. «Βλέπω ένα συνεφάκι άσπρο και απαλό». «Ο άντρας της είναι, μη φοβάσαι». Του δίνει μια μπάτσα και γίνεται περιβόλη. Και αυτή γίνεται περιβολάρη. Σε λίγο να σου φτάνει ο άντρα τη μάγισσα. Γεια σου περιβολάρη, του λέει. Μην είδε μια κοπέλα και ένα παλικάρι να περάσουν από εδώ. Ό, όχι, λέει ο περιβολάρη, δεν είδα τίποτα. Έχω όμω μαρουλάκια, κρεμμυδάκια, σέλινο, μαϊντανό και αν θέλει σου δίνω. Έφυγε ο γέρο και πήγε στη μάγισσα. Δεν του βρήκα πουθενά, είπε. Θα είναι πολύ μακριά από εδώ. Η μάγισσα μάνιασε από το κακό τη. Δεν μπορεί να είναι πολύ μακριά, γέρο. Δεν θα ψάξει καλά. Έψαξα. Μα έξω από ένα περιβολάρι στο περιβόλι του δεν είδα πολύ πετούμενο περιβολάρι στο περιβόλι του. Μα αυτοί ήταν ξεκουτιαζεμένε, φώναξε η μάγισσα. Τρέξε γρήγορα να τους πιάσεις. Τρέχει ο γέρος και φτάνει εκεί, μα δεν βλέπει τίποτα παρά αγριόκλαδα και πέτρες. Καλά του είπε η γυναίκα μου, συλλογίστηκε. Εκείνη ήτανε. Θα τρέξω να τους φτάσω η βασιλοπούλα και το παιδί περπατούσαν, περπατούσαν, χωρίς να χάνουν στιγμή. Κάποια φορά, λέει η βασιλοπούλα, «Για κοίταξε πίσω σου, βλέπεις τίποτα». Κοιτάζει ο Ευγερινός και λέει, «Βλέπω ένα συνεφάκι άσπρο και απαλό». «Ο άντρα της είναι, μη φοβάσαι». Του δίνει μια μπάτσα και γίνεται μοναστηράκι. Γίνεται και αυτή καλόγερος. Σε λίγο φτάνει ο άντρα της ειναι μη φοβασαι του δινει μια μπατσα και γινεται μοναστηρακι γινεται κι αυτη καλογερος σε λιγο φτανει ο αντρα της μαγισσας «Γεια σου, καλόγερε», λέει, «μην πέρασαν από εδώ μια κοπέλα και ένα παλικάρι. «Όχι», λέει ο καλόγερος, «αν θέλεις όμως να λειτουργηθείς, έλα μέσα στο μοναστήρι». Έφυγε ο γέρος και γύρισε πίσω. «Δεν τους βρήκα πουθενά», είπε, «λύσαξε η μάγισσα» δεν απάντησε στο δρόμο σου τίποτα, ρώτησε. Τίποτα. Μονάχα έναν καλόγερο και ένα μοναστηράκι. Καλόγερο και μοναστήρι, φώναξε η Μάγισσα και έβγαλε από το στόμα της αφρούς. Αυτή ήταν ξεκουτιασμένοι. Τώρα θα πάω εγώ να ειδείς πως θα τους φέρω. Πηδάει από το παράθυρο και χύνεται στο βουνό. Η Βασιλοπούλα και ο Αβγειρινό έτρεχαν, έτρεχαν χωρί να σταματάνε. Κάποια στιγμή λέει η Βασιλοπούλα: Για κοίταξε πίσω σου, βλέπει τίποτα. Κοιτάζει ο νέο και λέει: Βλέπω ένα σύννεφο θολό και βουρκωμένο. Η μάγισσα είναι δυστυχία μας, φωνάζει η βασιλοπούλα και αμέσως γυρίζει, ρίχνει τα ποχτενίδια πίσω της και πιάνει το παιδί από το χέρι. Περπάτα γρήγορα, είπε, να κερδίσουμε καιρό. Άρχισαν τότε να περπατούν πιο γρήγορα από πρώτα. Λοιπόν, το μέρος όπου έριξε η βασιλοπούλα τα ποχτενίδια της έγινε ένας λόγκος φοβερός, με βάτα αγκαθερά που φαρμάκοναν και με μητερά κλαδιά που πλέκονταν ανάμεσά τους και δεν έβλεπες ούτε γη να πατήσεις, ούτε μέρος να περάσεις. Μάνιασε η μάγισσα όταν τον είδε μπροστά τη. Μα δεν σταμάτησε. Χύθηκε μέσα. Τα ρούχα της τραβιούνταν και ξεσκίζονταν και αυτή πήγαινε μπροστά. Τα πόδια της και τα χέρια της μάτωναν. Τα μάγουλά της σκίζονταν από τα αγκάθια. Κι αυτή πάσχιζε να περπατάει όλο ένα και πιο μπροστά. Από εδώ και από εκεί έδωσε πήρε, τον πέρασε το λόγκο. Άρχισε τότε να τρέχει σαν σύφουνα. Καθώς ο Αυγερινός με τη βασιλοπούλα περπατούσαν, του λέει «Κοίταξε πίσω σου, βλέπεις τίποτα» βλέπω ένα σύννεφο θολό και βουρκωμένο», λέει το παιδί. «Δυστυχία μας, τον πέρασε το λόγκο». Και γυρίζει πίσω της και ρίχνει την πλάκα το σαπούνι. Γίνεται τότε μια γλίστρα τόσο μεγάλη και τόσο γυαλιστερή που ο άνθρωπος δεν μπορούσε να την περάσει, μη δε φίδι, μη δε αγρίμη. Έφτασε η μάγισσα και άρχισε τις φωνές. Τη <Τι> σκύλα τι έκανε. Πού θα μου πάει όμω, θα πέσει στα χέρια μου. Άρχισε τότε να σέρνεται στη γλίστρα. Πότε με τα δυο και πότε με τα τέσσερα. Έπεφτε και ξανασηκωνόταν. Μπουσούλαγε, κύλαγε. Από εδώ να πέσει, από εκεί να πέσει, να σκοτωθεί. Κατάφερε τέλος κάποτε να την περάσει τη γλίστρα. Πού θα μου πάτε τώρα πια, φώναξε και έτρεξε σαν συφουνικό μπροστά τη. Οι δύο νέοι βρίσκονταν τώρα αρκετά μακριά, γιατί η μάγισσα έκαμε ώρα ώσπου να περάσει. «Για κοίταξε πίσω σου», λέει η βασιλοπούλα στον ευγερινό, «και πες μου τι βλέπεις». «Ένα σύνεφο θολό και βουρκωμένο», λέει το παιδί. «Δυστυχία μας, πέρασε τη λίστρα. Τώρα τι να κάνουμε». Δίνει τότε μια μπάτσα στο παιδί και γίνεται ένα πλατή ποτάμι. Και αυτή γίνεται ένα πουλάκι και πετούσε πάνω του. Φτάνει εκεί η μάγισσα, τα βλέπει και τα καταλαβαίνει όλα. Μα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα και συλλογίστηκε να πάει με το καλό. Κάθισε λοιπόν στον όχτο του ποταμιού, κοίταξε το πουλάκι και άπλωσε χαμογελαστή το χέρι της. Το πουλάκι, το πουλάκι, να καθίσει στο χερόκι. Το πουλάκι όμως κοιτούσε πιο μακριά και δεν ζήγωνε. Το πουλάκι, το πουλάκι, να καθίσει στο χεράκι. Ξανά είπε η μάγισσα, μα τίποτα το πουλί γύριζε πάνω στο ποτάμι και μια-μια χαμήλωνε και τσιμπούσε το νερό του. Όλα όσα έκαμε η μάγισσα να το πιάσει πήγαν χαμένα. Σαν είδε τότε και απόειδε πως δεν θα την έπιανε τη βασιλοπούλα, η μάγισσα έσκασε από το κακό της. Τότε το πουλάκι έγινε πάλι βασιλοπούλα και το ποτάμι αυγερινός και μια και δεν είχαν τίποτα πια να φοβηθούν από τη μάγισσα, έκατσαν κάτω από ένα δέντρο να ξεκουραστούν. Ώσπου σε μια στιγμή τι να δουν, την να φτάνει ολόχαρη. Η βασιλοπούλα της έδωσε μια μπάτσα και έγινε πάλι η παραμάνα της. Έπεσαν τότε η μια στην αγκαλιά της άλλης και φιλιόνταν και έκλεγαν από χαρά. Ξεκουράστηκαν λοιπόν κουβεντιάζοντας κάμποση ώρα και ύστερα κίνησαν και οι τρεις και πήγαν στην πολιτεία στο παλάτι του βασιλιά που όταν είδε ξαφνικά τη μοναχοκόρη του μπροστά του νόμιζε πως ονειρευότανε. Διάταξε λοιπόν να γίνουν μεγάλες γιορτές σε όλη τη χώρα για να γιορτάσει το γλιτωμό της από τη Μάγισσα και κατόπιν την πάντρεψε με τον αυγερινό που την έσωσε και πέρασαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.